Στον ελληνικό κινηματογράφο μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως τώρα ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή και τη δράση του ήρωα μάρτυρα του Κυπριακού Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα Γρηγόρη Αυξεντίου, που σκοτώθηκε 31 χρόνια πριν, στις 3 Μαρτίου 1957. Έχει τίτλο «Ένας ήρωας με μνημοσκόπιο». Η ταινία χρησιμοποιεί πολλά ντοκουμέντα, κυρίως από τα αγγλικά αρχεία, και προσπαθεί να φωτίσει με αντικειμενικότητα τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε το θάνατο. Προβλήθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1973 και τιμήθηκε με 2 βραβεία, καλύτερης παραγωγής και μουσικής. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Φιλή και η μουσική του Βασίλη Τενίδη. Παίζουν Σταύρος Μοδινός, Ζενεβιέβ Τόμψον, Γιώργος Πιτσιλίδης και άλλοι. Δημιουργός της ταινίας είναι ο Γιώργος Φιλής, στον οποίον οφείλεται η έρευνα, η αναζήτηση και η συλλογή του αυθεντικού ιστορικού υλικού στην Κύπρο, την Αθήνα, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι, η στίχη των τραγουδιών και ό,τι από απόψεως σεναρίου, σκηνοθεσίας και μοντάζ αποτελεί την κινηματογραφική αφήγηση και έκφραση του έργου. Η παραγωγή έγινε σε συνεργασία με τον Ηλία Περγαντή και στην ταινία πήραν μέρος ο Σταύρος Αριστοδήμου και άλλοι αξιωματικοί, καθώς και άντρες της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομικής Δυνάμεως Κύπρου. Διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο Τάκης Βενετσανάκος και η λήψη των αυθεντικών σκηνών από επεισόδια της εποχής εκείνης έγινε από τους Μάικολ Θόμσον, Κένεθ Βίλιαμσον, Άρθρου Σλέσιγκερ, Μαρσέλ Ντεμπαρντό, Φέλιξ Γιαξή και Άλεξ Ευτιβούλου. Η μουσική της ταινίας γράφτηκε από τον Βασίλη Τενίδη και τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Μιχάλης Βιολάρης, ο Λεωνίδας Πιτσιλίδης και η Άννα Βύση. Η τεχνική επεξεργασία της ταινίας έγινε στα εργαστήρια Τεχνοφιλ και η φωνοληψία στο στούντιο Έρα. Δεν είναι η αρχή κινηματογραφικού έργου. Είναι το τέλος μιας αληθινής ιστορίας. Είναι σκηνές από μια πραγματική μάχη που έγινε μπροστά στους κινηματογραφικούς φακούς και τα μάτια των αντιπροσώπων του διεθνούς τύπου και τηλεοράσεως μια Κυριακή του Μάρτη το 1957 στην Κύπρο. Αυτοί είναι Άγγλοι στρατιώτες που εκτελώντας διαταγές πασχίζουν για ώρες τώρα να συλλάβουν ζωντανό ή νεκρό έναν άνθρωπο που το κεφάλι του αξίζει 5.000 λίρες. Έναν άνθρωπο που κυκλωμένος από παντού μέσα σε μια τρύπα πολεμά, σκοτώνει για να μην τον σκοτώσουν, λαβώνει και λαβώνεται. Είναι έφεδρος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και υπαρχηγός εθνικής οργάνωσης Κυπρίων αγωνιστών και ονομάζεται Γρηγόρης Αυξεντίου. Αφού τα βάλε με τους πολλούς και αναμετρήθηκε με το ατσάλι, τον δυναμίτη και τη φωτιά, νικήθηκε. Όμως δεν παραδόθηκε παρά στο θάνατο ολοκαύτωμα. Ετούτη είναι οι αναμφισβήτητοι νικητές στο πεδίο της μάχης και επιστρέφουν στη βάση τους. Η συνέχεια των κινηματογραφικών επικαίρων και τα επίσημα ανακοινοθέντα μας πληροφορούν ότι εις το άγγελμα της νίκης τους, η αυτού εξοχώτης ο στρατάχης, κυβερνήτης και αρχιστράτηγος της αποικίας έφτασε αμέσως για να τους συγχαρεί για την περηφανή όπως τη χαρακτήρισε αυτή η νίκη τους και να τους πει επί λέξη. Μπράβο, ωραία τα καταφέρατε. Πραγματικώς πολύ ωραία. His Excellency the Governor went by helicopter to Makaras Monastery, where he warmly congratulated the commander of the Duke of Wellington Regiment. He also talked with the officer in charge and the other officer fight for the extermination of the terrorist leader.
The governor expressed his cordial congratulations to them for, as he said, with their skill, courage and self-sacrifice, they had contributed to what he called this brilliant victory. The struggle between the forces of law and order and those brutal men who are lying in wait in their hiding. Όπως φαίνεται όμως υπήρξε και συνέχεια. Αυτή είναι μια σκηνή από την κηδεία του αξιωματικού και των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη εκείνη. Και επειδή έπεσαν για τη δόξα και το μεγαλείο της αυτοκρατορίας, ήταν άξιοι να ταφούν με τιμά σειρώων. Και αυτές είναι σκηνές από την κηδεία του άλλου νεκρού, στη γενέτειρά του. Την κηδεία όμως που δεν έγινε ποτέ. Διότι, κατά το επίσημο ανακοινωθέν, λόγω της εξάψεως των πνευμάτων και του κινδύνου αναταραχής, ο εξοχότατος διέταξε όπως ο νεκρός τρομοκράτης ταφεί εν κρυπτό εις τας κεντρικάς φυλακάς Λευκωσίας και όπως όλοι οι κάτοικοι της γενέτειράς του τεθούν υπό αυστηρών κατοίκων περιορισμών. Ταυτόχρονα, η ραδιοφωνική υπηρεσία της Αττικίας, που αντιπρόσωπός της παρακολούθησε και ηχογράφησε μάλιστα τη μάχη, μετέδιδε ότι ο Αυξεντίου προτίμησε αντάξιον της δειλίας και της ανανδρίας του θάνατον. Όμως οι τίτλοι και οι περιγραφές των αγγλικών εφημερίδων έδιναν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Και έγραφαν ότι ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ απέθανε μαχόμενος, ότι πολέμησε μέχρι σε σκάτων, ότι αψηφούσε επί ώρας 60 στρατιώτες και τελικά έδωσε μέσα από μια τρύπα και επί ώρες 8 συγκλονιστική μάχη προς υπεραρίθμους αντιπάλους δυνάμεις. Η μπαλάντα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, που γράψε ένας Άγγλος ποιητής, ήταν ο πρώτος ύμνος προς τον ήρωα. Και όπως τόλμησε να αναφέρει η εφημερίδα που τη δημοσίευσε, το ποίημα εξέφραζε τα πραγματικά συναισθήματα του ευγενούς και φιλελευθέρου Βρετανικού έθνους σε αντίθεση προς μια στήρα, κοντόφθαλμη αποικιακή πολιτική των συντηρητικών μεγιστάνων που κυβερνούσαν τη χώρα. Και όταν τα αδέλφη θα μιλά στα αδέλφη, κι οι γονείς στο γιο στην κόρη, στου λαού σου τη μνήμη αιώνια θε να ζεις πια Λεβέντη Γρηγόρη. Έτσι τελείωσε τότε η ιστορία εκείνη. Και αυτή θα προσπαθήσουμε τώρα να παρουσιάσουμε ολόκληρη, ακολουθώντας πιστά τα αχνάρια και τα βήματα του ήρωα, στους ίδιους αυτούς ακριβώς χώρους όπου έζησε, πολέμησε και έπεσε. Θα είναι μια ιστορία δοσμένη μέσα από τις αναμνήσεις, τις μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα. Ένας ήρωας με το μνημοσκόπιο. Στις αφηγήσεις της μάνας του και του πατέρα του και όλων των συνεργατών, συμπολεμιστών και συντρόφων του, αναζητήθηκαν πτυχές της ζωής του και της δράσης του και η εξιστόρηση και η περιγραφή των γεγονότων. Σαν η μια πλευρά της ιστορίας και το ένα μέρος της αλήθειας. Στα βρετανικά αρχεία, στα επίσημα και απόρριτα έγγραφα των αντιπάλων του, αναζητήθηκε η άλλη πλευρά της ιστορίας και το υπόλοιπο μέρος της αλήθειας. Κι έτσι, ολόκληρη η ιστορία και ολόκληρη η αλήθεια μέσα από μια νέα αναμέτρηση των δύο αντιπάλων με λόγο και αντίλογο. Έκθεσης επί της εγκληματικής ιστορίας του τρομοκράτου Γρηγόρη Αυξεντίου, κατατεθήσα εις την επιτελική σύσκεψη προς σχεδιασμό της επιχειρήσεως Whisky Mac την 25η Φεβρουαρίου 1957 εν Λευκωσία υπό του υπευθύνου της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού Ρόναλντ Μακλάου. Επειδή η προσωπική ιστορία κάθε τρομοκράτη και μάλιστα από τους αρχηγούς είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ιστορία αυτής τούτης της τρομοκρατίας, θεωρώ σκόπιμο να πάμε λίγο στο παρελθόν. Πότε, πού και πώς ακριβώς άρχισε η ιστορία αυτή δεν το ξέρουμε. Γιατί η αλήθεια κρύβεται ακόμα κάτω από το πέπλο της παρανομίας και χάνεται στο σκότος της συνωμοσίας. Με την βοήθεια του Θεού, με πίστην εις τον τίμιον αγώναν μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομαι τον αγώνα δια την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκη. Ήταν η Επιτάς. Αρχηγείων Βρετανικών Δυνάμεων Μέσης Ανατολής. Ραδιοσταθμή Λευκωσίας και Ενόπλων Δυνάμεων. Στρατιωτική βάση Δεκελίας και στρατώνες Αμοχώστων. Αρχιγραμματεία και Γραφεία Κεντρικής Διοικήσεως και Αεροπορική Βάση Επισκοπής Λεμεσού. Η έκρηξη της τρομοκρατίας σε τόσο μεγάλη κλίμακα ήταν για μας ο μεγαλύτερος ευνηδιασμός.
Όμως παρά τις εκτεταμένες καταστροφές και το πανδαιμόνιο των πρώτων ωρών, η αστυνομία και ο στρατός μας κινητοποιήθηκαν αστραπιαία για την ανακάλυψη των δραστών. Η σύλληψη του αρχηγού και όλων σχεδόν των δραστών στη Λάρνακα ήταν η πρώτη επιτυχία μας. Η επισήμανση του μέρους, όπου έγινε το βραχυκύκλωμα για τη συσκότηση των φώτων, ήταν το επόμενο βήμα μας. Ο Μόδαστος Παντελή, ένας γεωργός, πατέρας δυο μικρών παιδιών που βρέθηκε νεκρός από ηλεκτροπληξία έξω από το χωριό του Λιοπέτρη, ήταν το πρώτο θύμα της τρομοκρατίας. Προτού ξημερώσει είχαμε σημειώσει ακόμα μια επιτυχία. Ένα αυτοκίνητο ανεκόπη από την αστυνομία ενώ επέστρεφε από τη Δεκέλεια αμέσως μετά τις εκρήξεις που έγιναν εκεί και από την έρευνα βρέθηκαν σε αυτό τα πρώτα τεκμήρια. Αλλά προπάντων μια απόρριτος διαταγή που απευθυνόταν προς Ζίδρον δημιουργούσαν μια σειρά ερωτηματικά. Από την έρευνα φάνηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν ξένο και μια που ο οδηγός συνελήφθη και δεν μπορούσε πια να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του, ο τελευταίος αγνώντας τα γεγονότα της νύχτας, είπε απλώς στην αστυνομία ότι το αυτοκίνητό του το είχε νοικιάσει το προηγούμενο βράδυ σε κάποιο χωριανό του με το όνομα Γρηγόρης Αυξεντίου. Βέβαια η αστυνομία δεν περίμενε να τον βρει στο πατρικό του και ήταν δύσκολο να δει κανείς ότι οι γονείς του προσποιούνταν ή όχι, λέγοντας ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για τις κινήσεις του μοναχογιού τους, που όπως φάνηκε ήταν και μορφωμένος, όχι όμως και πολύ καλός μαθητής στο γυμνάσιο. Αποβολή εκ της τάξεως διανάρμοστων συμπεριφορών και συζήτηση κατά το μάθημα της ιστορίας περί της ελληνικής επαναστάσεως. Προσήλθε και κατετάγει στα στάξεις του ελληνικού στρατού, διό και απέκτησε την ελληνική ηθαγένεια, εγγραφής εις Μητρώα Αρένων Δήμου Αθηναίων, υπό έτος γεννήσεως 1928. Επιλεγής ως υποψήφιος έφεδρος αξιωματικός, μετετέθη εις σχολήν εφέδρων αξιωματικών Σύρου, ένθα υποστάς επιτυχώς την εκπαίδευση και από φοιτήσας μετά διακρίσεως ονομάστη έφεδρος ανθυπολοχαγός πεζικού. Τιμωρία. Διήμερος φυλάκισης επί το ότι έτρεφε μίστακα υπερβολικών διαστάσεων. Μερικά αποσπάσματα επιστολών του που βρέθηκαν μαρτυρούσαν φιλοσοφικούς και επαναστατικούς στοχασμούς. Τη λευτεριά μας, το ιδανικό των ιδανικών μας την υπόγραψα κι εγώ φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα στρατιώτη και θα την υπογράψω οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας και με το αίμα μου. Δεν είναι θαύμα η εξύψωση των ταπεινών σε αγωνιστάς. Αυτός είναι ο Έλληνας. Τη λευτεριά την έχει μέσα του. Την έχει στο υποσυνείδητό του, μπορεί να πει κανείς. Μας ανέλθει η κρίσιμη στιγμή, τότε ξεπετάγεται. Την κάνει συνείδησή του και ζωή του. Και ο ταπεινός, ο μικρόχαρος, μεταβάλλεται σε μαχητή ακατάβλητο και γίνεται στις στιγμές του εθνικού συναγερμού νικητής του θανάτου. Με τον συλλογισμό ότι ο Αυξεντίου, αν δεν ήταν ο αρχηγός, ήταν οπωσδήποτε από τους ηγέτες των τρομοκρατών, επικηρύχθηκε με διάταγμα του αρχηγού της αστυνομίας, σαν καταζητούμενος, και ποσόν 250 λιρών προσφέρθηκε σαν αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του προσώπου του ήταν το μεγάλο μεσοδόντιο διάστημα που υπήρχε στα δυο μπροστινά του δόντια και σε αυτό στράφηκε κυρίως η προσοχή μας κατά τις έρευνες. Αυτό το εξαφάνισα δια της προστίκης δύο χρυσών στεφανών στα δύο αναμπροστινά δόντια του, με μια επέμβαση που έκανα μόλις ο Αυξεντίου έφτασε στην περιοχή της Κυρινίας σαν πρώτο σταθμό για τη μετάβασή του στα βουνά της οροσειράς του πενταδακτύλου. Κατά τη μεταφορά του χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα. Θα ήταν ένας ευκατάστατος συμπατριώτης που ήρθε από την Αμερική για επίσκεψη στον τόπο του και πήγαινε με την οικογένειά του για προσκύνημα στο Χρυσοσότηρο στην Ακανθού, παίρνοντας για τάμα στη χάρη του Αγίου μια μεγάλη λαμπάδα και ένα κέρινο ομοίωμα. Αν συνέβαινε κάτι, οι δύο γυναίκες αγωνίστριες θα ορμούσαν πάνω στους αστυνομικούς και στρατιώτες για να μπορέσει ο Αυξεντίου που ήταν οπλισμένος να αμυνθεί και να διαφύγει. Saitos
γλυκιά ένα σαϊτός. Λεβεντονιός, παίρνεις βαρνάκα, μπους, δάση και βουνά. Πολεμώντας άιντε για τη λευτεριά. Πολεμώντας άιντε για τη λευτεριά. Σαϊτός, άιντε μάνα μου γλυκιά, ένα σαϊτός. Λεβεντονιός, κάποια μέρα θα'ρθει, άιντε μια να βγει. Να λυτρώσει απ' τη σκλαβιά κι αυτή τη γη. Να λυτρώσει απ' τη σκλαβιά κι αυτή τη γη. Το νέο αυτό κύμα βίας ήταν ένας δεύτερος ευνηδιασμός για μας. Η απόπειρα καταδρομικής επίθεσης με αυτόματα όπλα σε ένα υποανέγερση στρατόνα μας στο δρόμο προς την Γερίνια, με μια σειρά τολμηρές ενέργειες αλλού και προπάντων στην οροσειρά του Τροόδους, έδειχναν καθαρά ότι οι στόχοι θα ήταν πια όχι μόνο κτίρια και εγκαταστάσεις, αλλά και αυτά τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Με την υπόθεση ότι ο Αυξεντίου πιθανόν ακριβόταν μέσα στην πόλη ή στην περιοχή της Γερίνιας, οργανώσαμε εκεί μια κατασκοπευτική επιχείρηση. Τις μέρες εκείνες μου στείλε αυτό το γράμμα που το έγραψε, όπως έλεγε, ύστερα από πολλή σκέψη και μεγάλο πόνο. Λυπούμε γιατί η έναρξη του αγώνα ματέωσε το γάμο μας. Πάνω απ' όλα όμως στέκει το καθήκον για την πατρίδα. Πειθαρχώντας τη φωνή του χρέους τούτου, έδωσα σε αυτήν το λόγο της στρατιωτικής μου τιμής. Σε σένα έδωσα το λόγο μου σαν άντρας και θα είναι το ίδιο ιερός και απαραβίαστος. Επειδή όμως ο αγώνας μας θα είναι σκληρός και μακροχρόνιος, γι' αυτό η σκέψη πως μπορεί σε αυτόν τον κόσμο με τις κακίες και τις προκαταλήψεις του, για κάθε φτωχοκόριτσο, ο χωρισμός μας να ερμηνευτεί σαν εγκατάλειψη και να σου είναι έτσι πιο βαρύς, με κάνει να σου γράψω πως είμαι έτοιμος, αν και εσύ θα το θέλες, να παντρευτούμε. Αν ζήσω, θα είσαι γυναίκα μου. Αν πεθάνω, θα είσαι ελεύθερη να κάνεις όπως νομίζεις. Με δυο στεφάνια από κλονάρια αλιάς, που τάκοψε όπως μου είπε και τάπλεξε ο ίδιος, κατέβηκε τη νύχτα εκείνη από το λιμέρι του στο απόμερο μοναστήρι της Αχυροποιήτου που το είχαν ζώσει από παντού τα παλικάρια του. Και εκεί, με έναν έμπιστο φίλο του παπά και δύο συντρόφους του που ψάλαν ψιθυριστά και στα γρήγορα, έγινε μυστικά, απλά και απέριτα ο γάμος μας. Το ίδιο βιαστική ήταν η στιγμή του αποχωρισμού μας και κατεβοδώνοντάς τον, μου αποχαιρέτησε με τις λέξεις. Καλό βόλι, καλή λευτεριά. Thank you.
Ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμέναμε, βρεθήκαμε για πρώτη φορά στα ίχνη του Αυξεντίου. Όταν η αστυνομία συνέλαβε σε ένα οδόφραγμα ένα νεαρό δημόσιο υπάλληλο που καταζητούσαμε αρχικά για την έκρηξη βόμβα στο γραφείο φόρου εισοδήματος στη Λευκοσία όπου δούλευε, και αργότερα για το φόνο αξιωματικού της μυστικής υπηρεσίας μας. Στην τσέπη του βρέθηκε ένα σπουδαίο σημείωμα από κάποιον Αβέρο προς τον Ζήδρο. Δυστυχώς ο εξαίρετος νέος και αποφασισμένος μέχρι αυτοθυσίας αγωνιστής Μιχαλάκης Καραολής πιάστηκε σήμερα το πρωί σε αστυνομικό οδόφραγμα 20 χιλιόμετρα εξοψία και 10 μόλις χιλιόμετρα από την περιοχή όπου βρίσκεται το λιμέρισο. Κατόρθωσε να καταστρέψει τρώγοντας τα δύο σπουδαία έγγραφα, αλλά δεν πρόλαβε να αφανίσει ένα μικρό σημείωμά μου σε σένα. Όταν δεν τον ανακαλύψαμε στον πενταδάχτυλο, η προσοχή μας τράφηκε τώρα προς την Λευκοσία, ύστερα από πληροφορία που μας δόθηκε ότι ο Αυξεντίου, μεταμφιεσμένος σε Χότζα, μετακινήθηκε στην πρωτεύουσα και ότι μάλιστα σχεδίαζε επίθεση για να απελευθερώσει από τις φυλακές τον Καραολή. Όταν ύστερα από αφορμή την προσαγωγή του Καραολή στο Κακουριοδικείο, οργανώθηκαν οι πιο βίαιες σε φανατισμό, μαχητικότητα και μίσος οχλοκρατικές εκδηλώσεις, οι υποψίες μας ότι ο καθοδηγητικός εγκέφαλος έπρεπε να ήταν κάποιος από τους αρχηγούς και ίσως ο ίδιος ο Αυξεντίου, αυξήθηκαν. Έξαλλοι αναρχικοί νέοι προκάλεσαν συγκρούσεις με την αστυνομία και των στρατών μας, που καταλήξανε σε βιοπραγίες και τον εμπρισμό μεταξύ άλλων του κτηρίου που στέγαζε το Βρετανικό Ινστιτούτο στην κεντρική πλατεία της Λευκοσίας. Ύστερα από αυτό ήταν φανερό ότι η κατάσταση εξελισσόταν σε αναρχία, αλλά οι τρομοκράτες έβρισκαν πια τον ισχυρό άνδρα που θα τους έδινε το μάθημα που χρειάζονταν. Ήταν ο νέος κυβερνήτης, στρατάρχης και αρχηγός του Γενικού Αυτοκρατορικού Επιτελείου, επιτελικός αξιωματικός και σύμβουλος του στρατάρχη Μοντγκόμερη στη μάχη που κατετρόπωσε το Ρόμελ, ο άνθρωπος που μόλις είχε συντρίψει τους τρομοκράτες Μάου Μάου στη Γένεια, ένας από τους πιο λαμπρούς και γενναίους στρατιώτες που διάθετε η αυτοκρατορία. Ο νέος κυβερνήτης και αρχιστράτηγος, δίνοντας τον όρκο και αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που πρόβλεπε τη σύλληψη και την κράτηση άνευ δίκης σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως υπόπτων προσώπων και επέβαλε το στρατιωτικό νόμο ώστε από εδώ και μπρος ακόμα και η απλή μεταφορά μιας σφαίρας να συνεπάγεται την ποινή του θανάτου. Ο νέος κυβερνήτης διακήρυξε επίσης ότι λόγω της στρατηγικής καταστάσεως στην Ανατολική Μεσόγειο και τις αμυντικές υποχρεώσεις και τα συμφέροντα της χώρας μας και των συμμάχων μας, η αρχή της αυτοδιαθέσεως δεν δύναται να εφαρμοστεί επί του παρόντος στην Κύπρο και καλώντας τον Αρχιεπίσκοπο και γενικά τη θρησκευτική και πολιτική ηγεσία του τόπου να αποκηρύξουν τη βία και να συνεργαστούν για την λειτουργία συντάγματος περιορισμένης αυτοκυβέρνησης, δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για την επιβολή του νόμου και της τάξεως είναι η πλήρης και ανεφόρον συντριβή της τρομοκρατίας.
Δεν πέρασαν μερικές μέρες και η τύχη άρχισε να μας χαμογελά. Περιμέναμε έφτασε. Συνδυασμένη αστραπία επιχείρηση από ξηράν, θάλασσα και αέρα εξαπολύεται με απόλυτη μυστικότητα από 2.000 άνδρες με αρχική κατεύθυνση την περιοχή του Μαύρου Όρους ανάμεσα στα χωριά Χάρτσια και Καλογραία. Κρυσφύγιατό του ανακαλύπτεται, αλλά άδειο. Μόλις το είχαν εγκαταλείψει. Μόλις προλάβαμε να τον ειδοποιήσουμε για την προδοσία, όταν αστιφύλακας που υπηρετούσε στο ανακριτικό τμήμα έδωσε την πληροφορία που μας διαβιβάστηκε επιγόντως από τη Λευκοσία στο χωριό μας. Μέσα στη νύχτα τρέξαμε στο λιμέρι του και έτσι προτού αρχίσει η επιχείρηση του στρατού τους οδήγησα έξω από τον κλειό και ύστερα από μακρινή πορεία σε ένα άλλο εφεδρικό λιμέρι στα βουνά πάνω στο χωριό μας στην Ακανθού. Η επιχείρηση επεκτείνεται τότε προς όλες τις κατευθύνσεις, σε ολόκληρη την οροσειρά του Πενταδακτύλου και τα χωριά με επίκεντρο το μεγαλύτερο από αυτά, την Ακανθούν. Από πληροφορίες και ίχνη τους, οι τρομοκράτες καταφύγανε στα απόκρημνα σημεία των κορυφών, αλλά βρίσκονται μέσα στον κλειό της επιχείρησής μας. Είναι ήδη περικυκλωμένοι. Ύστερα από μια πληροφορία ότι ο Αυξεντίου με τους συντρόφους του έφτασαν και κρύβονται στο μεσαιωνικό κάστρο της Καντάρας, μια διαλεκτή δύναμη από κομμάντος κινήθηκε αστραπιαία, περικυκλώνοντας από παντού την περιοχή του κάστρου. Πώς κατόρθωσε να διαφύγει ο Αυξεντίου
Και πού πήγε ήταν ένα μυστήριο. Μια πληροφορία που μας δόθηκε έλεγε ότι οι καταδιωκόμενοι φτάσανε στο μικρό παραλιακό χωριό Δαβλός. Μια άλλη πληροφορία ήταν ότι ο Αυξεντίου κατάφερε να φύγει από εδώ με ψαρόβαρκα στην Τουρκία. Ο Αυξεντίου σκόπιμα διέδωσε ότι εγκατέλειψε την Ίσο. Στην πραγματικότητα, επειδή η παρουσία του είχε επισημανθεί, αποφασίστηκε να αντικατασταθεί και να μετακινηθεί στο Γενικό Αρχηγείο της ΕΟΚΑ που βρισκόταν στην άλλη οροσειρά. Κατά τη μεταφορά του, χρησιμοποίησε ένα νέο τέχνασμα και μια από τις πιο τολμηρές και δοκιμασμένες αγωνίστριες τον συνόδευε. Κατέβηκα από το λιμέρι μου στην Κακοπετριά για να τον παραλάβω σε ένα ξενοδοχείο που ο ιδιοκτήτης και η οικογένειά του ήταν μοιημένοι στο σχέδιο. Ξαφνικά βλέπω να καταφθάνουν Άγγλοι. Υποψιάστηκα προδοσία και βγήκα να τους προλάβω, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Σκεφτήκαμε αν θα έπρεπε να παρακάμψουμε το ξενοδοχείο. Όμως ο Γρηγόρης, λες και αναζητούσε το βέβαιο κίνδυνο, διέταξε να προχωρήσουμε στο σχέδιο. Τους είδα. Προχώρα, δώσ' μου το πιστόλι. Αφού μας ψιθύρισε ότι οι Άγγλοι είχαν έρθει απλώς για να ενοικιάσουν δωμάτια, εμείς παίξαμε το ρόλο μας. Οι Άγγλοι, με την εντύπωση ότι είμαστε θερμόαιμο ζευγάρι που ήρθε για το μήνα του Μέλιδος, είχαν τα μάτια τους καρφωμένα όχι στο Νιόγαμπρο, αλλά στη Νιόνι. Το βράδυ στο λιμέρι μας, απάγγελε όλος ολόκληρα κεφάλαια από το δεδεκάλογο του Γύφτη και άλλα έργα του Κωστή Παλαμά. Το πρωί έφυγε για το αρχηγείο και επειδή η άφηξη του συνέπεσε με την έναρξη της δράσης του σχεδίου εξόρμηση προς την νίκη, ανάλαβε σαν πεπειραμένο σαμποτέρ μια αποστολή. Σβέλτα, τραβάτε γιατί μόλις προλαβαίνουμε να απομακρυνθούμε. Η ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή του ηλεκτρικού υποσταθμού Καρβουνά, που προμήθευε ρεύμα στην περιοχή του αρχηγείου μας, στο Τρόοδος, και μια σειρά από άλλες τολμηρές τρομοκρατικές επιθέσεις, άρχισαν να μας ανησυχούν. Δεν πέρασαν μερικές μέρες και η χρυσή ευκαιρία που περιμέναμε μας δόθηκε ουρανοκατέβατη, όταν πληρωμένος πρακτοράς μας μας έδωσε την συγκλονιστική πληροφορία ότι στην περιοχή του μικρού χωριού Σπήλια δεν αποκλείεται να βρίσκεται η καρδιά της ΕΟΚΑ. Ήταν η πρώτη φορά που τα στρατεύματά μας θα έρχονταν σε απευθείας επαφή με τους τρομοκράτες και χωρισμένα σε δύο φάλαγγες, η μια από τα βορειοανατολικά και άλλη από νοτιοδυτικά των κορυφογραμμών, βάδιζαν με σχέδιο να αποκόψουν ολόκληρη την περιοχή και να σχηματίσουν κλειό για να τους εγκλωβίσουν. Μόλις ειδοποίησα τον αρχηγό, έταξε αυστηρή παρακολούθηση των κινήσεων του εχθρού από όλα τα σημεία των κορυφογραμμών του αρχηγείου μας και έδωσε εντολή να αναζητηθεί και να έρθει αμέσως ο Αυξεντίου. Όταν έφτασε ο Αυξεντίου, ο αρχηγός εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο, τον διέταξε να προωθηθεί με μια ομάδα προς το τελευταίο παρατηρητήριό μας, από όπου φαινόταν να έρχονται οι Άγγλοι με την εντολή, μόλις θα πλησίαζαν τις θέσεις μας, να τους χτυπήσει προειδοποιώντας έτσι τον αρχηγό και αμέσως να συμπληθεί προς την κατεύθυνσή του. Αν ήμασταν κυκλωμένοι από παντού, θα δίναμε όπως είπε μάχη υπέρ της τιμής των όπλων και για να διασπάσουμε τον κλειό. Μαζί με δύο άλλους, ακολουθήσαμε ύστερα από διαταγή του τον Αυξεντίου προς το τελευταίο παρατηρητήριο του αρχηγείου μας στην κορυφή μιας απότομης ανηφοριάς. Πάρτε θέσεις. Γρήγορα. Εκεί το παίρνω. Το Τόμσον εκεί. Ζάλτα. Το αρχηγείο μας. Αλλά θα τους χτυπήσουμε. Έτοιμοι, πυρ! Γρήγορα!
Ζέλτα, Ζέλτα! Πλήγμα που δέχτηκαν οι Άγγλοι επεβράδυνε την προέλασή τους και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ευθυνδιαστικά όπως ήταν το σχέδιό τους τον γλυό γύρω από το αρχηγείο μας. Πράγμα που θα σήμαινε ίσως το τέλος της ΕΟΚΑ και του αγώνα μας. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία και σε εμάς και στον αρχηγό να διαφύγουμε από τον γλυό. Όταν φτάσαμε σε ένα σημείο και ο Αυξεντίου διέκρινε και δεύτερη φάλαγγα στρατού να έρχεται από απέναντί μας, μας είπε να σταματήσουμε. Και ξαφνικά μας διέταξε να τραβήξουμε προς τον αρχηγό και τους άλλους και να τον αφήσουμε μόνο. Όταν το ρώτησα πού πας, επανέλαβε τη διαταγή του και παρά τους δισταγμούς μας συμμορφωθήκαμε. Εξελίχθηκε ξαφνικά και προσδόκητα σε αιματηρή τραγωδία. 12 αξιωματικοί και στρατιώτες μας έχασαν τη ζωή τους όταν τα στρατεύματά μας πέσανε σε ενέδρα και αργότερα παραπλανήθηκαν από πυρά των τρομοκρατών με αποτέλεσμα να συγκρουστούν μεταξύ τους και να αλληλοσκοτωθούν. Μέσα στο πανδαιμόνιο οι τρομοκράτες κατόρθωσαν να διαφύγουν και να εξαφανιστούν. Δεν υπήρχε αφιβολία όμως ότι από μια σειρά θαυμάσια κατασκευασμένα κρυσφύγετα, ότι επρόκειτο για το αρχηγείο των τρομοκρατών και ότι χάσαμε την ευκαιρία μιας ολοκληρωτικής νίκης που θα σήμανε το τέλος της τρομοκρατίας. Όταν ύστερα από λίγες μέρες ένας από τους τρομοκράτες που βρισκόταν εκείνη τη μέρα μαζί τους έγινε πράκτορας μας και μας αποκάλυψε τα πάντα, λύσαμε επιτέλους το μυστήριο ποιος ήταν ο αρχηγός διγενής και ποιος ο Ζήδρος, που τώρα το ψευδώνυμό του ήταν Ρήγας. Εν συνεχεία προγενεστέρας διαταγής μου, την οποία απίθυνα επί την αναλήψη της διοικήσεως των ανταρκτικών δυνάμεων της περιοχής, εντέλεστε όπως προς δημιουργία ομάδων καταδρομών τυφεκιοφόρων διενίσχυση των δυνάμεων κρούσεως, προβείται έκαστος εις την περιοχή του μεταπάσης προφυλάξεως και εμπλήρη αποφασιστικότητη εις την συλλογή όλων των ιδιωτικών κυνηγητικών όπλων και φυσιγγείων την 12η μεσονύχτιον ακριβώς ώραν της 22ης Ιανουαρίου, επεξηγούντες των εθνικών σκοπών της ενεργίας. Άρης. Όταν εξετάσαμε το γραφικό χαρακτήρα της διαταγής αυτής που έπεσε στα χέρια μας και έφερε την υπογραφή Άρης, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι αυτός ήταν ο Αυξεντίου. Επειδή ξέραμε ότι συνήθιζε να διευθύνει αυτοπροσώπως τις επιχειρήσεις που σχεδίαζε, στήσαμε τη νύχτα εκείνη ενέδρες έξω από όλα τα χωριά της περιοχής Πιτσιλιάς και ο Αυξεντίου μόλις κατόρθωσε να διαφύγει τραυματισμένος, όταν επικεφαλής δύο συντρόφων του έπεσε σε ενέδρα μας έξω από το χωριό Παλεχώρη, όπου πήγαιναν για να κλέψουν όπλα. Ο Αυξεντίου δεν ήταν μαζί μας το βράδυ εκείνο όταν πέσαμε σε ενέδρα. Έμεινε στο λιμέρι μας την παπούτσα και διήκτηνε τις εξορμήσεις όλων των ομάδων. Όταν καταδιωκόμενοι φτάσαμε εκεί, ο Αυξεντίου με περιέφλεψε το τραύμα μου. Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει και ο στρατός με ανιχνευτικούς σκύλους φάνηκε να ανεβαίνει στις κορυφογραμμές της παπούτσας.
σηκωθείτε κι εσείς. Προχωρήστε. Σβέλτα πρωτού καλέσουν ενισχύσεις. Η εξενέδρας αυτή η επίθεση που έγινε ανάμεσα στα χωριά Αγρός και Χανδριά και που στήχησε τη ζωή δύο δυναμικών ανακριτών μας και τριών στρατιωτών ήταν η πιο αιματηρή από όλες τις άλλες επιθέσεις που έκαναν οι τρομοκράτες σε διάφορα μέρη της νήσου σε αντίπεινα για την εξορία του Αρχιεπισκόπου και για την καταδίκη σε θάνατο του Μιχαλάκη Καραουλή και ενός άλλου τρομοκράτη του Ανδρέα Δημητρίου. 20 περίπου τρομοκράτες, εξοπλισμένοι με αυτόματα όπλα, πήραν μέρος στην ενέδρα, αποκαλομελετημένες εκ των προτέρων και αριστοτεχνικά καμουφλαρισμένες θέσεις, έτσι που να τους εξασφαλίσουν διασταυρούμενα και ομαδικά πυρά. Ο νεκρός τρομοκράτης ήταν ο Χρήστος Τσιάρτας, πατέρας δύο μικρών παιδιών και γνωστός συνεργάτης του Αυξεντίου, που δεν υπήρχε αμφιβολία ότι σχεδίασε και διεύθυνε την επίθεση αυτή. Ένας πατέρας που έδωσε την ευχή του και έστειλε και τους τρεις γιους του να πολεμήσουν για τη λευτεριά της Κύπρου, δεν χρειάζεται ούτε παρηγοριά ούτε θάρρος. Σου γράφω γέροντα μόνο για να σου εκφράσω την ευγνωμοσύνη της πατρίδος και το σεβασμό μας προς τη μνήμη και τη θυσία του γενναίου παλικαριού και να δώσω εκ μέρους όλων των συμπολεμιστών του τη διαβεβαίωση ότι και το θάνατό του θα εκδικηθούμε και πιστοί στην υπόθεση για την οποία έδωσε τη ζωή του θα παραμείνουμε ακλόνητοι. Καμιά ατυχία δεν πρέπει να μας απογοητεύει. Τον αντίον πρέπει να χαλιβδώνει τη θέλησή μας για να συνεχίσουμε με περισσότερο πείσμα τον αγώνα. Άρης. Η επιχείρηση που αρχίσαμε για την ανακάλυψη του Αυξεντίου και των άλλων δραστών της ενέδρας εκείνης επεξετάθηκε σε ολόκληρη την ανατολική μεριά της οροσειράς Τροόδους μέχρι το μοναστήρι του Μαχαιρά, όπου διεξάγαμε ξονυχιστική έρευνα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μόλις ο στρατός έφυγε από το μοναστήρι, ο Αυξεντίου με τους συντρόφους του έφτανε για πρώτη φορά στη Μονή Μαχαιρά με σκοπό να παραμείνει για λίγες ημέρες και μετά να εγκαθιδρύσει το αρχηγείο του στην πιο ψηλή κορυφή πάνω από το μοναστήρι, στην κορυφή Κιόνια. Γι' αυτό εξοχώτης ο κυβερνήτης διάταξε την επικήρυξη ζωντανού ή νεκρού του αδίστακτου αυτού τρομοκράτη με ποσόν 5.000 λίρες. Σε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία της, η υπηρεσία μας πληροφοριών κατόρθωσε να ανακαλύψει τεράστιων όγκων σημαντικών εγγράφων των τρομοκρατών. Από τη μελέτη και ανάλυση τους, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το Γενικό Αρχηγείο της ΕΟΚΑ βρίσκεται κάπου μεταξύ της περιοχής της Μονής Κίκου και του δάσους Πάφου, όπου σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες μας, κατέφυγε ήδη και ο Αυξεντίου, ο οποίος μάλιστα λόγω ασθενείας του αρχηγού ανέλαβε σαν υπαρχηγός της ΕΟΚΑ την ηγεσία της. Η μεγαλύτερη ως τώρα συνδυασμένη επιχείρηση με 10.000 άνδρες εξαπολύθηκε φνηδιαστικά στο τρίγωνο Τηλιριάς, Λεύκας, Μαραθάσας, με επίκεντρο τη Μονή και την Άκ του Κύκου. Οι πληροφορίες των Άγγλων ήταν ολότελα λανθασμένες. Ο Αυξεντίου δεν ήταν στον Κύκο, αλλά συμπληρώνοντας τη μεταμφίεσή του με τη μεγάλη γενιάδα που έτρεφε ήδη και φοδιασμένος με μια πλαστή ταυτότητα, κατέβηκε στο μοναστήρι του Μαχαιρά και από εκεί, ύστερα από διαταγή του αρχηγείου, τον μεταφέραμε πηγόντος στη Λεμεσό. Η κίνηση του στρατού στους δρόμους του προκάλεσε υποψίες. Και όπως είπε, μετάνιωσε γιατί από σεβασμό προς το σχήμα του απόφυγε να μεταφέρει όπλο. Όμως για κάθε ενδεχόμενο, η λαβή της ποιμαντορικής ράβδου που κρατούσε δεν ήταν όταν έβγαινε παρά ένα μυτερό σπαθί. Δύο δεσποινίδες αδελφές με είχαν μεταφέρει νύχτα στα βουνά του Μαχαιρά, όπου ο Αυξεντίου είχε αισθανθεί φρικτούς πόνους. Όταν διαπίστωσα οξείας μορφής κολικοειδίτιδα με κίνδυνο να εξελιχθεί σε περιτονίτιδα και του είπα ότι έπρεπε να υποβληθεί αμέσως σε εγχείρηση, στην αρχή δεν ήθελε.
Φοβόταν, είπε, μήπως συμβεί κάτι. Και όντας εχειρισμένος στο στρώμα, δεν μπορέσει να πολεμήσει και τον πιάσουν ζωντανό οι Εγγλέζοι. Όταν ο Αυξεντίου βρισκόταν στο μοναστήρι για ανάρρωση, ερχόταν τακτικά στο κελί μου και κουβεντιάζαμε. Και μια φορά, σαν πνευματικός που είμαι, του πρότειν αν ήθελε να τον εξομολογήσω, μου είπε αστειευόμενος ότι θα έπρεπε τότε να μου ομολογούσε και όλα τα μυστικά του αγώνα. Όταν του είπα ότι ήμουνα τότε κοντά στα 90 μου χρόνια και ότι μικρός έζησα και θυμάμαι τον καιρό της τουρκοκρατίας, διψούσε για παλιές ιστορίες. Μόλο που τώρα είμαι 104 ετών, θυμάμαι όταν μια μέρα που καθόμασταν στο κελί μου. Παρόλο που οι Άγγλοι ούτε καν υποψιάζονταν ότι ο Αυξεντίου μπορούσε να ήταν μεταμφιεσμένο σε καλόγερο, μου είπε ότι για κάθε ενδεχόμενο έπρεπε να βγει έξω από το μοναστήρι. Πέταξε τον μπαστούνι, πήρε τον πιστόλι του και κρατώντας ένα ψαλτήρι προχωρήσαμε με την πρόφαση ότι θα πηγαίναμε προς τα περιβόλια της Μονής, όπου θα κάναμε και μάθημα βυζαντινής μουσικής. Σύμφωνα με τα έγγραφα των τρομοκρατών που πέσαν στα χέρια μας, ο Αυξεντίου από τη σύγκρουση στα Σπήλια είχε αναλάβει τη διοίκηση των ορεινών δυνάμεων της ΕΟΚΑ στην περιοχή Πιτσιλιάς Τροόδους και ότι έκτοτε αλλάζοντας παιδόνυμα από Ζίδρο σε Ρίγα, από Ρίγα σε Άρη και τώρα από Άρη σε Έαντα, εξακολουθούσε να παραμένει στην ίδια θέση. Μια περιοχή συνολικής έκτασης 1000 περίπου τετραγωνικά μίλια, με επίκεντρο την πιο ψηλή κορυφή της νήσου, την κορφή του Ολύμπου, ήταν ο τομέας δράσης του Αυξεντίου. Σε αυτή την περιοχή επρόκειτο να γίνει τώρα η αναμέτρησή μας μαζί του και να δοθεί η μάχη για τη συντριβή της δραχοκοκαλιάς αυτής της τρομοκρατίας. Ύστερα από μια ανεπιτυχή επίθεση με μπαζούκας εναντίον του αρχηγείου μας στο Τρόοδος, ειδικά εκπαιδευμένοι και ξασκημένοι στις χιονοδρομίες κομμάντος μας, αναλάβανε μια τολμηρή επιχείρηση καταδίωξης του Αυξεντίου στα χιονισμένα βουνά του Τρόοδος. Το αρχηγείο του Αυξεντίου δεν βρισκόταν στα βουνά, αλλά σε ένα από τα χωριά της περιοχής του, αρχίσαμε μια νέα επιχείρηση για το πιο μεγάλο χωριό των Αγρών. Οι έρευνες όμως που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, επιβεβαίωσαν την αρχική άποψη της υπηρεσίας μας ότι στο χωριό αυτό ήταν απίθανο να κρύβονται τρομοκράτες, γιατί εκεί στάθμευε δύναμη κομάντος και μονάδα διαβιβάσεων και υπήρχε αστυνομικός σταθμός. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, το αρχηγείο του Αυξεντίου για πολλούς μήνες ήταν εδώ στον Αγρό. Ο ίδιος έμενε σε αυτό το δωμάτιο. Ο Αυξεντίου αποφάσισε ότι έπρεπε να εγκαταλείψουμε το αρχηγείο μας στον Αγρό και κάθε ομάδα να αναπτυχθεί σύμφωνα με σχέδιον διασποράς που κατάρτισε. Πρωτού χωριστούμε, έγινε τη νύχτα των Χριστουγέννων στο σπίτι του παπά μια πολύ συγκινητική συγκέντρωση. Έπρεψε σε όλους μας να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο συγκινητική και αξέχαστη με τα λόγια που μας είπε. Τώρα που οι Άγγλοι τα έριξαν όλα εναντίον μας, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο αγώνας και η μοίρα καθενός. Όμως είτε ζήσουμε είτε πεθάνουμε, ένα πρέπει να είναι μια μέρα το έπαθλο για νεκρούς και ζώντες. Να γίνει η Κύπρος ελεύθερη και ευτυχισμένη. Με μιαν Ελλάδα που θα λάμπει με τη δόξα και το μεγαλείον της, σαν διαμάντη σε έναν κόσμο επίσης ελεύθερον και ευτυχισμένων. Και όσοι επιζήσουν, ας μην περιμένουν ή ακόμα πιο χειρότερο, ας μην επιδιώξουν επειδή αγωνιστήκαν άλλες ανταμοιβές και αξιώματα. Γιατί οι υπηρεσίες προς την πατρίδα δεν εξαργυρώνονται. Και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η αγάπη και η ομόνοια είναι καθήκον και χρέος μας προς την πατρίδα. Δύσουν οι καμπύλια νερό και τα βουνά για χιόνια. Της αρχική προσλευτεριά, της σκλάβα τόσα χρόνια. Της αρχική προσλευτεριά, της σκλάβα τόσα χρόνια. Ξύπνα καημένε μου ραγιά,
Στο τέλος έσυρε το χορό με το τραγούδι «Να ήμουν πουλί να πέταγα ψηλά στο τεπελένι». Όταν όλες οι προσπάθειες μας απέβησαν άκαρπες, αποφασίσαμε να αλλάξουμε όλος διόλου τα σχέδιά μας. Θα εφαρμόζαμε ένα κόλπο στο χωριό Ζωοπηγή, όταν με επικεφαλίσει έναν από τους πιο σκληρούς και δοκιμασμένους Τούρκους βοηθούς, ανακριτές μας, καμουφλαρισμένοι σε αντάρτες, πήγαν νύχτα εκεί με σκοπό να παρασυρθεί σε παγίδα ένα πρόσωπο που είχαμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι γνώριζε πού περίπου είχε καταφύγει ο Αυξεντίου. Ξύπνα και έλα έξω, κάτι να σου πούμε. Έλα γλύωρα και έναν άγγι. Έκαναν λάθος και αντί να έρθουν στο σπίτι μου πήγαν στον πατέρα μου που ήταν ακριβώς απέναντι. Πήγα να δω ποιοι ήταν και τι θέλανε. Κατάλαβα ότι ήταν παγίδα και προσποιήθηκα άγνοια. Οπότε μ' άρπαξαν για άκρηση, φωνάζοντας μου ότι εκεί θα αναγκαστώ να ομολογήσω. Στις διαταγές Άνος Άγγλου που είχε παραμείνει κρυμμένος στο αυτοκίνητο, οι άλλοι μαζέψανε το σκοτωμένο φίλο τους και το έβαλαν στα πόδια. Και όταν ο Αυξεντίου γύρισε στο χτυπημένο Γεωργάλα, αυτός μόλις πρόλαβε να του πει: «Αρχηγέ, πεθαίνω. Ζήτω η Ελλάς». Σε ψύχησε. Ο νεκρός τρομοκράτης που τον έθαψαν κρυφά προτού φύγουν ο Αυξεντίου με τους συντρόφους του ήταν ο νεαρός Μιχαήλ Γεωργάλας, που από μαθητής γυμνασίου καταζητήθηκε για παράνομες ενέργειές του από την αστυνομία και βγήκε στα βουνά. Από εδώ και πέρα αρχίζει ασταμάτητο κυνηγητό και η σύλληψη του Αυξεντίου είναι ζήτημα χρόνου. Είναι τραυματισμένος και ξέρουμε περίπου τη διαδρομή διαφυγής που ακολούθησε, παίρνοντας μαζί του για να τον προστατέψει και τον οικοκύρη του σπιτιού που διέμενε. Η μεγάλη συνδυασμένη επιχείρησή μας με την ονομασία Black Mac εξαπολύεται σε ολόκληρη την περιοχή. Προτού ξημερώσει, τα στρατεύματά μας χτένιζαν σπιθαμί προς σπιθαμί τα γύρω χωριά και προκεχωρημένα τμήματά τους βάδιζαν προς τις κορυφογραμμές της Παπούτσας, όπου ανιχνευτικοί μας σκύλοι ανακάλυψαν ίχνη και σταγόνες αίματος. Όταν δεν τους ανακαλύψαμε εκεί, χωρίς να χάσουμε καιρό, περικυκλώσαμε το επόμενο χωριό, το Παλεχώρι, όπου πιθανόν να καταφύγανε. Μόλις πήρα είδηση ότι ο στρατός μπήκε στο χωριό, έτρεξα στον Αυξεντίου που έμενε σπίτι μας και επειδή ξαγρυπνούσε και συνήθιζε να κοιμάται μια-δυο ώρες την ημέρα, τον ζύπνησα. Διέταξε να κατέβουν αμέσως όλοι στο κρυσφύγετο που ήταν κάτω από το φούρνο και μου είπε να πάρω τα παιδιά μου και τον άντρα μου και να φύγουν, γιατί αν ήταν προδομένοι θα έδιναν μάχη. Του είπε ότι τον άντρα μου το συλλάβανε ήδη και τα παιδιά μου τα έστειλε στη γιαγιά τους. Εγώ όμως θα έμενα, ό,τι και αν συνέβαινε. Όταν δεν τους ανακαλύψαμε ούτε στο Παλεχώρι, αποφασίσαμε να διευρύνουμε τη ζώνη της επιχείρησής μας έτσι που να περιλαμβάνει όλα τα χωριά και από τις δύο πλευρές της οροσειράς. Οι οδηγίες μας τώρα στους ανακριτές μας είναι να είναι σκληροί και αμήλικτοι. Οι συλλήψεις είναι σαρωτικές και οι ύποπτοι πρέπει να μιλήσουν θέλουν δε θέλουν. Οι χωρικοί που είτε από συμπάθεια είτε από φόβο βοηθούσαν και ακριβά στα σπίτια τους τρομοκράτες και που συνέχιζαν να προσποιούνται με την απάντηση «Δεν είδαμε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα», έπρεπε τώρα ή να μιλήσουν ή να πληρώσουν τα σπασμένα. Όλοι ανεξαίρετα οι κάτοικοι φωτογράφονται και λαμβάνονται τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Η μια επιτυχία μας διαδέχεται την άλλη και ο ιστός της Αράχνης άρχισε να πλέκεται προδικάζοντας το τέλος του Αυξεντίου. Οι αρχηγοί όλων των ορεινών ομάδων και όλα τα μέλη του σκληρού πυρήνα της ανταρκτικής δύναμης του Αυξεντίου σκοτώνονται ή συλλαμβάνονται. Ο Στυλιανός Λένας, ο Σωτήρης Τσαγκάρης, ο Δημητράκης Χριστοδούλου, ο Νίκος Γεωργίου, ο Δήμος Ηροδότου και ο Ανδρέας Παναγιώτου πέφτουν σε ενέδρες μας και φωνεύονται ή πυροβολούνται θανάσιμα όταν αποπειράθηκαν να διασπάσουν τον κλειό ή να δραπετέψουν μετά τη σύλληψή τους. Στα χέρια μας πέφτουν προδομένοι, στις κρύπτες τους, χωρίς να μπορέσουν να προβάλλουν αντίσταση μερικοί από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αυξεντίου, αρχηγοί συγκροτήματος, ανταρκτικών ομάδων και πιο πολλοί από τους σκληρούς και επικίνδυνους συντρόφους του. Ανάμεσά τους πολλοί παπάδες, καμιά δεκαριά κρυπτοτρομοκράτες, αστυνομικοί φίλοι και συνεργάτες του Αυξεντίου, κάμποσες κατά τα άλλα ντροπαλές και θεοφοβούμενες δεσποινίδες που τον βοηθούσαν στις μετακινήσεις και του παίρναν μηνύματα, ξεσκεπάζονται και συλλαμβάνονται. Τα κρυσφύγετά τους στα βουνά και οι κρύπτες τους στα χωριά ανακαλύπτονται και ανατινάζονται μαζί με τα σπίτια που είχαν μετατραπεί σε φωλέες τρομοκρατίας. Από στιγμή σε στιγμή είναι η σειρά του αρχηγού τους για τον οποίο ξέρουμε τα πάντα.
ψευτοκαλόγυρου με την πλαστή ταυτότητα και τα χρυσά δόντια, που όπως ομολόγησαν οι τρεις τρομοκράτες συντροφοί του, έβγαλε τώρα όχι μόνο τα ράσα και τα γένια, αλλά και αυτά τα δυο μπροστινά του δόντια. Κι όμως εξακολουθεί να είναι άφαντος. Πού να έχει καταφύγει. Το πλήγμα που έχει υποστεί ολόκληρος ο τομέας μου από το χαμόν και τις συλλήψεις διαλεκτών συντρόφων είναι βαρύ και αντιλαμβάνομαι πλήρως το μέγεθος της συμφοράς. Την ώρα αυτήν της μεγάλης δοκιμασίας τιμώ τη μνήμη εκείνων που πέσαν πολεμώντας τις επάλξεις της τιμής και του καθήκοντος και των άλλων που έχουν υποστεί τα μαρτύρια της ιεράς εξέτασης, αλλά προτίμησαν να ξεψυχήσουν στα κελιά και στα μπουντρούμια, παίρνοντας τον τάφον τα μυστικά που γνώριζαν. Κι όμως δεν θα καθόμεν. Ο αγώνας μας άρχισε με τους καλύτερους ιονούς και έγινε θρύλος. Θα είναι το μεγαλύτερο έσχος για μας αν καυθούμεν στο τέρμα ενός τόσο υπέροχου αγώνα. Οσεσδήποτε δυνάμεις και αν ρίξει εναντίον μας, ο ηττημένος στρατάρχης πρέπει να παραμείνει πάντοτε ο ηττημένος. Η πίστη μας προς την νίκη παραμένει ακλόνητος και με την πρώτη ευκαιρία, αν θα ξαναγυρίσω πίσω στην περιοχή μου για να αναδιοργανώσω και να ανασυγκροτήσω τον τομέα μου, να ανασυντάξω τις δυνάμεις του και να ανταποδώσουμε με περισσότερο πείσμα τα πλήγματα. Ζώτος. Από δικό μας άνθρωπο που υπηρετούσε στο αστυνομικό αρχηγείο, μάθαμε πως οι Άγγλοι είχαν πληροφορίες ότι ο Αυξεντίου βρισκόταν στο μοναστήρι του Μαχαιρά και θα έκαναν επιχείρηση για να τον συλλάβουν. Πήγαμε νύχτα εκεί και μόλις προλάβαμε να τον ειδοποιήσουμε, οπότε αμέσως έφυγε καταφεύγοντας σε ένα από τα γύρω χωριά προς την Πεδιάδα. Όταν δεν τον ανακαλύψαμε στο Μαχαιρά, δεν μας έμεινε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να υποθέσουμε ότι εφόσον πράγματι βρισκόταν εκεί και πρόλαβε να το σκάσει ύστερα από την επίσκεψη δυο δεσποινίδων και τριών άλλων προσώπων που όπως μάθαμε πήγαν να τον προειδοποιήσουν να φύγει, τότε δεν μπορούσε πουθενά άλλου να καταφύγει παρά στην Πεδιάδα. Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ο στρατός ερχόταν για να αποκλείσει το χωριό μας, ο Αυξεντίου με τους συντρόφους του που μέναν εδώ στο σπίτι μας, στον Αναλιόντα, προσπάθησαν να διαφύγουν από τις στέγες για να βγουν έξω από το χωριό σπάζοντας εν ανάγκη τον πλοίο. Απάντησα ότι ήταν αδελφός μου. Ήταν αξιωματικός στη ΡΑΦ και κυβερνήτης βομβαρδιστικού αεροπλάνου και ότι σκοτώθηκε κατά τον πόλεμο στην Ιταλία. I'm sorry. Let's go now. Λέγοντάς μου ότι είναι ντροπή στο σπίτι ενός ήρωα της βασιλικής αεροπορίας να αναζητούν τρομοκράτες, διέταξε αποχώρηση. Εδώ έληξε η επιχείρηση Black Mac, που παρόλο που σημείωσε τρομακτική επιτυχία σε όλους τους άλλους στόχους της, δεν επετεύχθηκε ο κυριότερος στόχος. Η σύλληψη του Αυξεντίου. Πού είναι δυνατόν να κρύβεται ο μυστηριώδης και πανούργος αυτός άνθρωπος με τα τόσα ψευδόνυμα και διαφορετικά πρόσωπα, και πού πρέπει να εξαπολυθεί η επιχείρηση που καλούμεθα να σχεδιάσουμε τώρα, αυτά είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η επιτελική αυτή σύσκεψη. Από
στα κιόνια, στου κήκου και στου μαχαίρα την πάνα για δυο χρόνια. Τον κυνηγούν δυο χρόνια. Μπαμπέσκε στο διάβα του, του στείλουνε καρτέρι. Μα έχει στα μάτια τη τραπή και τη φωτιά στο χέρι. Και τη φωτιά στο χέρι. Χάνεται, φεύγει και πέτα σαν το πουλί του Μάρτη. Ποιος ξέρει που να πέταξε και πότε θα ξανάρτει. Και πότε θα ξανάρτει. Τελικά ο Αυξεντίου, που όπως μου είπε, η πόλη και ο κάμπος δεν ήταν για αυτόν, γιατί ο αντάρτης είναι για το βουνό, γύρισε πάλι στο μοναστήρι με τους συντρόφους του, περιμένοντας να περάσει ο κίνδυνος από τις μεγάλες επιχειρήσεις των Άγγλων. Με την διαπίστωση ότι οποτεδήποτε τα βρίσκε σκούρα ο Αυξεντίου κατέφευγε στο μοναστήρι του Μαχαιρά, η επιτελική σύσκεψή μας αποφάσισε να εξαπολυθεί εκεί ευνηδιαστικά η επιχείρηση Whisky Mac. Η πληροφορία ότι ο Αυξεντίου γύρισε και βρίσκεται στη Μονή Μαχαιρά προήλθε από πηγή τόσο έγκυρη και αξιόπιστη, ώστε η βεβαιότητά μας στην ορθότητά της να είναι τέτοια που όταν δεν τον ανακαλύψαμε αμέσως εκεί, να επιμένουμε ότι το κρυσφύγετό του μπορεί να ήταν μέσα σε αυτόν τούτον των ναών του μοναστηριού ή ακόμα και κάτω από την Αγία Τράπεζαν. Ο ηγούμενος της Μονής και δύο διάκονοι, που όπως αποδείχτηκε όλοι τους βοηθούσαν και έδιναν άσυλο στους τρομοκράτες, καθώς και ένας χωρικός που έκανε τον αγωγιάτη και άλλες δουλειές στα κτήματα της Μονής, υποδεικτήκανε σαν ύποπτοι από τους τρεις πρώην τρομοκράτες και τώρα συνεργάτες μας, που μαζί με τον Αυξεντίου είχαν πολλές φορές φιλοξενηθεί στη Μονή και ξέρανε πρόσωπα και πράγματα. Τώρα ήταν δουλειά της υπηρεσίας μας και των ανακριτών μας να ανακαλύψουν ποιοι γνώριζαν που κρύβεται ο Αυξεντίου και να τους κάνουν να μιλήσουν. Ύστερα από δυο μερόνυκτα εντατικές ανακρίσεις δεκάδων υπόπτων, ξονυχιστικές έρευνες στη Μονή και την περιοχή αυτή, αρχίσαμε να αμφιβάλλουμε για την ορθότητα των πληροφοριών μας ότι ο Αυξεντίου βρισκόταν στη Μονή Μαχαιρά εκείνη τη νύχτα. Οπότε ξαφνικά, οι ανακριτές μας, αναλύοντας τις πληροφορίες και ορισμένα νέα στοιχεία που δώσαν οι τρεις πρώην τρομοκράτες, έστρεψαν την προσοχή τους σε ένα μόνο πρόσωπο. Τον αγωγιάτη της Μονής. Σαν αγωγιάτης, τροφοδότης των τρομοκρατών στα κρυσφύγετά τους
και οδηγό σε νυχτερινές πορείες τους, πιθανόν να ήταν το μόνο πρόσωπο που γνώριζε τώρα αυτό που θέλαμε να μάθουμε. Έπρεπε να αναγκαστεί να μιλήσει. Μόνον ένα πράγμα ήταν το αδύνατό του σημείο και τον έκανε να παραλύει και να κάνει σαν μωρό παιδί από τον τρόμο και τον φόβο του και που οι ανακριτές μας το ανακάλυψαν σε αυτόν από την πρώτη στιγμή που τον συλλάβαμε. Επειδή ποτέ στη ζωή του, σαν άνθρωπος καθόλου πρωτόγονος, που γεννήθηκε σε μια μάντρα βοσκού και μεγάλωσε στην ερημιά του βουνού και του δάσους, δεν είχε ταξιδέψει με αυτοκίνητον, ύστερα από αυτό αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ο Αυξεντίου βρισκόταν πράγματι στο μοναστήρι εκείνο το βράδυ και ότι στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, μισή δηλαδή ώρα πριν από την έφοδο του στρατού μας, τόσκασε μαζί με άλλους συντρόφους του για να καταφύγουν σε ένα από τα γύρω χωριά. Δεδομένου ότι η αρχική ζώνη της επιχείρησής μας, που άρχισε ακριβώς τα μεσάνυχτα, εκάλυπτε σε ακτίνα 20 μιλίων όλα αυτά τα χωριά, ήταν βέβαιο ότι για πρώτη φορά βρισκόταν μέσα στον κλειό της επιχείρησής μας. Αναμένοντας με βεβαιότητα τη σύλληψη του Αυξεντίου σαν την πιο συνταρακτική είδηση, επετράπηκε να παρακολουθήσουν τις επιχειρήσεις μας εκτός από το κινηματογραφικό συνεργείο του στρατού μας και οι ξένοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Ο αρχιστράτηγος, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα και τη σημασία μιας τέτοιας νίκης, επισκέφθηκε το αρχηγείο της επιχείρησης, όπου κάλεσε τους αξιωματικούς και τους άνδρες της δυνάμεως να συλλάβουν πάση θυσία ζωντανών των Αυξεντίου. Για 3 μερόνυχτα που συνεχίζονταν οι έρευνες, ο Αυξεντίου και εμείς βρισκόμασταν σε κρυσφύγιο, το που είχαμε εντωμεταξύ κατασκευάσει σε μια βουνοπλαγιά, όχι και πολύ μακριά από το μοναστήρι. Επειδή έως τώρα δεν μας είχαν ανακαλύψει, πράγμα που σήμαινε ότι δεν ξέραν καν που ήμασταν, ο Αυξεντίου σκέφτηκε ότι το κρυσφύγετο ήταν ο πιο ασφαλής τόπος. Οι ανακριτές μας, που πίστευαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο Αγωγιάτης γνώριζε που έπρεπε να κρύβεται ο Αυξεντίου, έστρεψαν πάλι την προσοχή τους αυτόν με την απόφαση να τον κάνουν να ομολογήσει όλα όσα γνώριζε. Ύστερα από αυτό αναγκάστηκε να αποκαλύψει κάτι που όλος τυχαία αντιλήφθηκε να συμβαίνει, αλλά που κανένας άλλος δεν γνώριζε. Ότι κάποια μέρα, ενώ καλλιεργούσε τα μπέλια της Μονής στη βουνοπλαγιά απέναντι στο μοναστήρι, άκουσε κατά το σούρουπο, από ακαθόριστη κατεύθυνση, θόρυβο ανασκαφής βράχων και εφαρμογής υλικών στεγάσεως για την κατασκευή κρυσφυγέτου. Αλλά δεν ήταν σε θέση να πει πού ακριβώς. Επειδή κόντευε να βραδιάσει, σκεφτήκαμε ότι εφόσον έως τώρα βρίσκονταν μέσα στο κρυσφύγετο, ήταν λογικό να υποτεθεί ότι θα έμεναν και αυτό το βράδυ. Εν τω μεταξύ, σε απομακρυσμένα σημεία γύρω από την περιοχή, άνδρες μας κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις. Και έτσι, προτού ακόμα χαράξει, και όταν ο κόκορας του μοναστηριού άρχισε να λαλεί, και η καμπάνα καλούσε τους καλόγυρους στον κυριακάτικο όρθρο. Μια διαλεκτή δύναμη ξεκίνησε για την πιο δραματική φάση της επιχείρησής μας και από εδώ και μπρος το παιχνίδι για τον Αυξεντίου έπρεπε να θεωρείται χαμένο. Προδοθήκαμε, ψιθύρισε. Και όταν τον κοιτάξαμε όλοι περιμένοντας οδηγίες του Αυξεντίου μας είπε: «Πρέπει να βγουν. Μάλλον πρέπει να φύγουν. Επαναλαμβάνω. Δώστε μου μόνο λίγο καιρό να προλάβω να κάψω μερικά έγγραφα». Όταν το ρωτήσαμε εσύ τι θα κάνεις, απάντησε: «Εγώ πρέπει να πεθάνω. Πρέπει να πεθάνω». Τόνισε και μας διέταξε να βγούμε. Επαναλαμβάνω. Αφήστε τα όπλα και βγάτε έξω. Εν εναντία περίπτωση θα ανατινακτείτε. Go on, move on quickly. Keep your hands up. Go on, move on quickly. Keep your hands up. Go on, move on quickly. Keep your hands up.
Μόλις βγήκαμε και μας στήσανε κάπου εκεί, ένας αξιωματικός που ήταν αντίκρις στην είσοδο του κρυσφυγέτου φώναξε στον Αυξεντίου να βγει έξω και να παραδοθεί. Όταν είδα τη χειρογομβίδα να σκάει στην είσοδο του κρυσφυγέτου φώναξα. Σταματάτε! Σκοτώθηκε, είναι νεκρός! Οπότε ένας Άγγλος αξιωματικός με διάταξε, αφού λέω πως είναι νεκρός, να μπω μέσα για να τον βγάλω έξω. Ή αν ήταν ζωντανός, να τον πείσω να παραδοθεί. Όταν μπήκα, από τα χέρια και το λαιμό του έσταζε αίμα. Προφανώς από τραύματα της χειροβομβίδας. Προσφέρθηκα να του δέσω τα τραύματά του. Δεν έχουμε τώρα καιρό να χάνουμε. Πάρε το άλλο όπλο και ρίχνε κι εσύ. Intense fight against Absentio raging. One of our officers dead and two soldiers wounded. Stop. Intense fight against Absentio raging. One of our officers dead and two soldiers wounded. Stop. Send at once reinforcements with all sorts of ammunition. Stop. Necessary dispatch with helicopters, Royal Engineers and commandos with bombs and explosives to blow up hideout. Over and out. Ο Αυξεντίου κλήθηκε ακόμα μια φορά να πετάξει έξω των οπλισμών του και να παραδοθεί. Αλλιώς οι δυνάμεις μας θα επιτίθενταν με όλη την δύναμη του πυρός που διαθέτανε για να καταλάβουν εξεφόδου το κρυσφύγετο και να τον εκπορθήσουν ή να τον σκοτώσουν. Για το ενδεχόμενο δε να αποπειραθεί να διαφύγει μέσα από τη σύγχυση της μάχης, ελικόπτερα με κομάντος διαταχθήκανε να υπερίπτανται της περιοχής της μάχης. Η απάντηση του Αυξεντίου ήταν. Πια ήταν φανερό ότι ο απελπισμένος αυτός τρομοκράτης ήταν αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα στην απελπισία του. Και όχι μόνο δεν εννοούσε να βγει από εκεί μέσα και να παραδοθεί, αλλά προσπαθούσε να σκοτώσει κι άλλους στρατιώτες μας. Το αρχηγείο διάταξε την αποστολή συνεργείου και εκρηκτικών υλών και έδωσε την εντολή. Ανατινάξτε τον στον αέρα. Από εκεί που μας είχαν έβλεπαν ότι επειδή ο Αυξεντίου δεν τους επέτρεπε να πλησιάσουν από τη μεριά που ήταν η είσοδος του κρυσφυγέτου, οι Άγγλοι δεν μπόρεσαν να επισημάνουν την είσοδο και τις διαστάσεις του. Take cover! Fire! Μετά από τις πρώτες εκρήξεις ο Αυξεντίου μου είπε. Μπορείς που προδοτήσουν άλλες, θα ρίξουμε καπνογόνο. Θα πω πυροβολώντας και ακολούθαμε. Μέσα στους καπνούς θα προσπαθήσουμε να τους ξεφύγουμε. Take cover! Take cover! Now fire! Take cover! Take cover! Now fire! Take cover! Take cover! Take cover! Take cover!
Όταν πια είχαν περάσει 8 ολόκληρες ώρες, το σχέδιο του Αυξεντίου να παρατείνει τη μάχη μέχρι που να βραδιάσει για να υποφεληθεί τους σκότους και να διαφύγει εξευτελίζοντας και ταπεινώνοντας έτσι τα στρατεύματά μας, ήταν ολοφάνερο. Εκτός από τον παράγοντα του χρόνου, όταν ξαφνικά συνέφιασε βαριά και αλλεπάλληλες βροντές και στραπές προμηνούσαν βροχοθύελα, η ανάγκη για κάποια δραματική απόφαση πρόβαλε επιτακτικά. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, που φτάσε εσπευμένα στον τόπο και ανέλαβε ουσιαστικά τη διεύθυνση της μάχης, αποφάσισε ότι η περαιτέρω διακινδύνευση και απώλεια της ζωής των αδρών μας ήταν άσκοπη και ανεπίτρεπτη, και ότι μόνον ένας τρόπος υπήρχε για να αναγκαστεί ο Αυξεντίου να βγει σαμποντικός από την τρύπα. Όταν η βενζίνη έτρεχε μέσα στο κρυσφύγετο, του είπα ότι θα εκραγούν τα βλήματα των όλμων που είχαμε και τα άλλα πυρομαχικά μας και ότι όπως φαίνεται πάνε να μας κάψουν ζωντανούς. Με κοίταξε με απέραντη στοργή και όταν οι Άγγλοι άρχισαν για εκφοβισμό να πυρπολούν πρώτα τους γύρω θάμνους, με διέταξε να βγω έξω. Νομίζοντας ότι είμαι ο Αυξεντίου, οι στρατιώτες και ο περιβόητος εκείνους ανακριτής όρμησαν και μ' άρπαξαν. «Πού είναι ο Αυξεντίου?» με ρώτησα. Ο αρχηγός μας απάντησα, μου είπε να αναφέρω ότι δεν επρόκειτο ποτέ να παραδοθεί ζωντανός και ότι το τομάρι του είναι ξεγραμμένο για την πατρίδα. Ο σταυρά η τόπο